Σήμερα ήρθαμε εδώ σαν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους τους πεσόντες αστυνομικούς, οι οποίοι έπεσαν στο καθήκον. Προς τιμήν όσων αστυνομικών έχασαν τη ζωή τους προασπίζοντας τη δική μας ασφάλεια, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου για να μείνει η θυσία τους ανεξίτηλη στο χρόνο. Αθάνατοι να είναι οι συνάδελφοί μας αυτοί και ευχόμαστε από εδώ και στο εξής κανείς άλλος συνάδελφος να μην χάσει τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Τιμή και μνήμη σε όλους αυτούς και ένα μεγάλο ευχαριστώ από πλευράς πολιτείας αλλά και το συνόλου του πολιτικού κόσμου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Η παρουσία εδώ είναι ελάχιστος φόρος τιμής στους ανθρώπους που έπεσαν στο καθήκον. Ελπίζουμε να απαλύνει το σύνολο των εκδηλώσεων και τον πόνο των συγγενών για τους ανθρώπους που έχασαν. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων Αστυνομικών. Εμφανής ήταν και η συγκίνηση στα πρόσωπα των συγγενών των ηρώων αστυνομικών που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Από τη μεριά μας, μία ευχή και μία δέσμευση. Ευχή αυτά τα θύματα να είναι τα τελευταία σε αυτό το μακρύ κατάλογο και η δέσμευση της πολιτείας να τους παρέχει όλα τα μέσα εκείνα ώστε να προστατεύουν τη ζωή τους. Να τονίσω ότι η ελληνική αστυνομία είναι ο μοναδικός δημόσιος οργανισμός που θρηνεί το μεγαλύτερο ποσοστό πεζόντων εν καιρό ειρήνης. Ελπίζουμε να αναρωτηθεί κάποια στιγμή η πολιτεία αν ο αριθμός των 138 νεκρών είναι λίγος ώστε να αναγνωριστεί επιτέλους το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Δεκάδες είναι εκείνοι που με αυτοθυσία τραυματίστηκαν θανάσιμα συνεπία τρομοκρατικών ενεργειών, ενόπλων συμπλοκών, τροχαίων και άλλων ατυχημάτων εν ώρα υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό, τη στήριξη του επαγγέλματός τους από την πολιτεία ζητούν οι Έλληνες αστυνομικοί.